να έχουμε μια καλή χρονιά, μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά και εμείς και εσείς. Σήμερα ήταν ένα πολύ, πολύ καλό παιχνίδι για εμάς, για τους προπονητές, νομίζω, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εμάς, γιατί, όπως γνωρίζετε, αρχίσαμε την προετοιμασία πριν 4 εβδομάδες και σε αυτό το χρονικό σημείο είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί μας βγαίνει και πάρα πολύ κούραση. Τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά όλες αυτές τις εβδομάδες. Και είχαμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα ένα πολύ καλό, πολύ ποιοτικό αντίπαλο και μια ομάδα που είναι έτοιμη να αρχίσει το πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό 20 λεπτό που μπήκαμε πάρα πολύ καλά, είχαμε φρεσκάδα. Μετά τα τελευταία 20-25 λεπτά χάσαμε το παιχνίδι μας. Ο αντίπαλος κέρδισε μέτρα, κυκλοφόρησε, γύρισε, μας δημιούργησε προβλήματα. Όμως είχαμε πάρα πολύ καλή αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και τα νέα παιδιά και όλοι όσοι αγωνιστήκανε. Νομίζω το αντιδράσαμε, είχαμε προϋποθέσεις, ευκαιρίες και το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι είχαμε το παιχνίδι μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με όλους τους αντιπάλους, ανεξάρτητα κατηγορίας. Το είδατε νομίζω και πέρσι στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Η φιλοσοφία που έχουμε, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, είναι πάντα εκεί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε νέα παιδιά, όλα τα νέα παιδιά και τα 5 παιδιά που έχουμε πάρει, νομίζω είναι παίχτες που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Απλά θα χρειαστούν χρόνο να μπουν στη φιλοσοφία μας, να αντιληφθούν το πρωτάθλημα, γιατί όταν έρχεσαι από το εξωτερικό, από μακριά, από άλλο πρωτάθλημα, χρειάζεσαι πάντα χρόνο. Και εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε και να εγκληματιστούν και να καταλάβουν ακριβώς το τι θέλουμε και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Θέλω να ευχηθώ στον Όφη μια καλή χρονιά να έχει. Έχει ποιότητα, είναι μια πολύ καλή ομάδα, διαφορετική νομίζω από πέρσι. Προσπαθεί να παίξει και νομίζω ότι ο Όφη έχει την ποιότητα να κάνει μια καλή χρονιά. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Γενικά, ξεκινήσατε το παιχνίδι δείχνοντας στο μυαλό σας ένα μεγάλο ποσοστό προσανατολίζεστε σε αυτή την κατεύθυνση για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Όχι, δεν είναι η στιγμή για εμάς να πούμε ότι αυτή είναι η ενδεκάδα, όχι. Το πιο σημαντικό για εμένα αυτή τη χρονιά είναι ότι έχουμε πολλά παιδιά που συναγωνίζονται σε όλες τις θέσεις. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμένα να αλλάξω πράγματα και να, γιατί νομίζω η δουλειά που έγινε πέρσι έχει ανεβάσει επίπεδο και στα νέα παιδιά που πέρσι δεν μπορούσαν να συναγωνιστούν. Φέτος το επίπεδο είναι διαφορετικό και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έχουμε πολλά παιδιά που είναι σίγουροι ότι θα αρχίσουν τη χρονιά. Θα πρέπει να δούμε μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από τα φιλικά παιχνίδια και βέβαια ο καλύτερος θα παίξει. Μετά στα τελευταία τοποθέτηση σημαίνει ότι η ομάδα έχει μια μεγαλύτερη ποιότητα φέτος σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί έχουμε πάρει 5 νέα παιδιά που είναι πολύ καλοί παίχτες. Έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να κάνουμε 1-2 κινήσεις που θεωρώ εγώ ότι θα μας ανεβάσουν επίπεδο και έχουμε άλλες, νομίζω... Ναι. Για ποιες θέσεις? Περιμένουμε σίγουρα το Τσέλιο που ήταν για εμάς ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης. Ξέρει τι παίζουμε, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι παιδί που θα το περιμένω μέχρι τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Γενικά, πότε υπολογίζετε να τελειώσει αυτό το θέμα? Δεν εξαρτάται από εμάς.
Ναι, δεν από την ΑΕΚ εξαρτάται και το παλεύουμε και θέλουμε πάρα πολύ. Άλλη ερώτηση, μόνο. Αποχωρήσει, περιμένετε. Και τι γίνεται με τον Ιατρό, γιατί δεν έχει παίξει με τώρα σε κανένα περιπτώ. Ο Γιάννης, ναι, αποχωρήσεις θα γίνουν αν γίνουν κάποιες προσθήκες και είμαστε, εξαρτάται και στις ποιες θέσεις. Όμως με το θέμα του Γιάννη, ο Γιάννης είχε ένα τραυματισμό το καλοκαίρι, είχε ένα σπάσιμο στα πλευρά, έκατσε 2 μήνες και τώρα νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσω να τον υπολογίζω και να είναι κανονικά σε ρυθμούς όχι μόνο προπόνησης αλλά παιχνιδιού. Θα αλλάξει κάτι στο μεταγραφικό σας πλάνο ό,τι αφορά τις θέσεις, εάν φύγει κάποιος από τους δύο ή από τους δύο διατρούδες? Σαφώς. Σαφώς. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα δύο παιδιά. Αν ο Γιάννης ή ο Τζο έχουν μια πολύ καλή ευκαιρία να πάνε σε μια ομάδα σε διαφορετικό επίπεδο, εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε εμπόδιο. Εξάλλου αυτή είναι και η φιλοσοφία της ομάδος. Αν γίνει κάποια, αν φύγει κάποιο από αυτά τα δύο παιδιά, σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθούν. Γιατί και ο Τζο και ο Ιατρούδης είναι σημαντικοί παίχτες για μας.